Εδώ θα μπει το κρεβάτι, εδώ η ντουλάπα και εδώ ο θερμαντικός πίνακας Redwell. Εδώ ο καναπές, βιβλιοθήκη και θα κρεμάσουμε τις θερμαντικές σφαίρες Redwell. Και εδώ ο θερμαντικός καθρέπτης. Redwell υπέρυθρη θέρμανση. 9 διεθνείς πιστοποιήσεις και μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπογράφουν για την υπεροχή μας. Redwell by Lightherm. 6 χρόνια μαζί στην Ελλάδα αλλάξαμε την ιστορία της θέρμανσης. Για να μην κρυώνουμε, ούτε να πληρώνουμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι από το Δημοτικό Στάδιο Αγίου Αρσενίου. Το Sport Κυκλάδες είναι για άλλο ένα παιχνίδι μαζί σας, τοπικού πρωταθλήματος. Είμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε τον αγώνα μεταξύ του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου και της ομάδας του Καρτεράδου από τη Σαντορίνη. Να δώσουμε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Το Φιλώτη θα ξεκινήσει με το νούμερο 15 τον Πολυκρήτη τον Γιώργο, που είναι κάτω από την εστία, με το νούμερο 2 τον Τζάφο τον Νικόλαο, με το 3 το Στρατούρι τον Νίκο, με το 4 το Μουστάκι τον Νίκο, με το 5 τον Κατσουρό, με το 6 το Βασαλάκι, με το 7 τον Ξενάκι, με το 8 το Βασιλάκι τον Μιχάλη, με το 9 τον Ευρυπιώτη, με το 10 τον Κρητικό και με το νούμερο 11 το Μανολά. Στον πάγκο της ομάδας του Φιλωτίου θα βρίσκονται με το νούμερο 12 ο Ψαράς ο Στέφανος, με το 13 ο Μουστάκης ο Γιώργος, με το 14 ο Λιόφαγος ο Γιώργος, με το νούμερο 1 ο Βασιλάκης ο Μιχάλης, με το νούμερο 16 ο Κρασάς ο Ιωάννης, με το νούμερο 17 ο Μουστάκης Γεώργιος, με το νούμερο 18 ο Τσάφος ο Στέφανος. Για την ομάδα του Καρτεράδου, με το νούμερο 1 θα είναι ο Αρτέμις, με το νούμερο 2 ο Βενετσάνος, με το 3 ο Πράσινος ο Γιώργος, με το 4 ο Πράσινος ο Νίκος, με το 5 ο Αρβανίτης ο Γιώργος, με το 6 ο Δεδρινός, με το 7 ο Βαζέος, με το 8 ο Ερωνιέρης, με το 9 ο Μοκανό, με το 10 ο Κουντούρης, με το 11 ο Δαμίγος. Για την ομάδα του Καρτεράδου, στον πάγκο θα βρίσκονται με το 12 ο Ζερβάκης, με το 13 ο Σορότος, με το 14 ο Πρέκας, με το νούμερο 15 ο Δεναξάς και με το 16 ο Λεκάς. Απομακρύνει τώρα από την περιοχή η ομάδα του Καρτεράδου και συγκεκριμένως ο Βασαλάκης είναι έτοιμος να εκτελέσει. Κάθετα ωραία για τον Ευρυπιώτη. Θα γυρίσει αυτό στην μπάλα. Το σουτ που γίνεται ευκαιρία για την ομάδα του Φιλωτίου. Ο Μανολάς ο Δοδρινός είναι πάνω στην μπάλα. Είναι και ο Πράσινος ο Γιώργος. Για να δούμε. Διαβουλεύσει εκεί για την ομάδα του Καρτεράδου. Τελικά πλασαριστά. Η μπάλα περνάει ΣΥΡΙΖΑ. Καλή εκτέλεση. Ο Στρατούρης γλιστράει όμως. Κέρδισε όμως με το πείσμα του την μπάλα. Θα βγάλει και τη σέντρα για τον Μανολά στην περιοχή. Ευκαιρία. Η μπάλα out. Και βρίσκει τον Ξενάκι. Στο Στρατούρη τώρα που κάνει την κίνηση. Θέλω να παίξει το 1-2. Κέρδισε ο Στρατούρη. Θα βγάλει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Φοβερό γκολ από το Στρατούρη. Με αυτή τη σέντρα σουτ με το αριστερό. Κρεμάει τον τερματοφύλακα του Καρτεράδου. Και ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Φιλωτίου κάνοντας το 1-0. Ο Κρητικός τώρα, ο Μανολάς ωραία με τη μία, ο Δρυπιώτης στο σούτ από την περιοχή. Μέσα από την περιοχή η μπάλα λίγο out. Ευκαιρία για την ομάδα του Φιλωτίου. Αμίγος για τον Καρτεράδο. Ο υψηλός όμως αμυντικός θα πάρει και την κεφαλιά. Η μπάλα όμως κλειαρή κεφαλιά. Καταλήγει στον Πολυκρέτη. Ο Ξενάκης τώρα θέλει να βγάλει στο Μανολά. Κατεβάζει ο Μανολάς και μπαίνει στην περιοχή. Θα βγάλει με το αριστερό για τον Ξενάκη. Παραλίγο το αυτογκόλ. Από τον Κουντουρί. Από την πάσα ξηράφη του Μανολά.
Κόρνερ που είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Ευρυπιώτης. Ο Βασιλάκης ο Μιχάλης με το αριστερό. Ένα σουτ κεφαλιά και γκολ. 2-0 για την ομάδα του Φιλωτίου. Με την κεφαλιά του Μανολά. Ύστερα από καραμπόλα. Από το σουτ του Βασιλάκη του Μιχάλη. Έφτασε η μπάλα στον Μανολά. Που από το ύψος της μικρής περιοχής έκανε το 2-0 για την ομάδα του Φιλωτίου. Ο Τσάφος κάθε την παλιά ωραία για το Μανολά από το Βασαλάκη. Θα πιάσει το σουτ και κάνει το 3-0. Ωραία κάθε την παλιά από το Βασαλάκη. Ο Μανολάς έπιασε το σουτ γεμάτο. Με διαγώνιο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έκανε εύκολα το 3-0 για την ομάδα του Φιλωτίου. Καθυστερήσει τώρα του πρώτου ημιχρόνου και τώρα σφυρίζει ο κύριος Ρούσος στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την ομάδα του Φιλωτίου να προηγείται με 3-0 απέναντι στην ομάδα του Κατεράδου. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημιχρόνο. Επιστρέψαμε για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Το σκορ είναι 3-0 για την ομάδα του Φιλωτίου από το πρώτο ημιχρόνο με τα γκολ του Στρατούρη και τα δύο του Μανολά του Νίκου. Η ομάδα του Φιλωτίου τώρα είναι στη σέντρα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ξενάκης στον Μανολά θα σουτάρει και ο Αρτέμις επεμβαίνει και μπλοκάρει σταθερά. Σε κερδισμένο για να δούμε τι έχει, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι για την ομάδα του Φιλωτίου, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο κριτικός. Ο κριτικός απέναντι από τον Αρτέμι παίρνει φόρα και απεκρούει ο Αρτέμις. Εκτέλεση που έγινε προς το κέντρο της εστίας. Απέκρουσε ο Αρτέμις. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Βασαλάκης πατάει για τον Ευρυπιώτη. Το σούτ με το αριστερό. Φοβερό γκολ από τον Ευρυπιώτη με το αριστερό. Η μπάλα δοκάρει και μέσα. Ένα ξερό αριστερό. Η μπάλα κατέληξε στο... Η μπάλα κατέληξε στο... δεξί παραθυράκι του Αρτέμι. Θα κάνει τώρα και το βολέ, σκάει η μπάλα, δεν είναι offside. Θα κρεμάσει, φοβερό γκολ από το Μουστάκη το Δημήτρη που είδε εκτός θέσης τον Αρτέμι και με ένα σουτ λόμπα η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και θα κάνει το 5-0 για την ομάδα του Φιλωτίου.
Ο Μανολάς τώρα έχει την μπάλα. Ξεφεύγει ωραία ο Μανολάς. Θα δώσει το ξενάκι μέσα στην περιοχή. Πλασαριστά πάλι για τον Μανολά. Το πλασέ και 6-0. Σαν σε προπόνηση και χατρίκ για τον Νίκο το Μανολά. Κάνει το 6-0 για την ομάδα του Φιλωτίου. Ωραία συνεργασία μεταξύ των δύο παιχτών. Ο Βαζέος τώρα έχει την μπάλα με τον Τζάφο. Θέλει να μπει στην περιοχή, θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα περνάει out. Και τώρα ο κύριος Ρούσος θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει το Φιλότι να νικάει με 6-0 την ομάδα του Καρτεράδου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για άλλο ένα παιχνίδι. Καλό Σαββατοκύριακο.